Καλησπέρα σας. Βρισκόμαστε στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, όπου σε λίγο στο Φουαγέ θα ξεκινήσει η παράσταση «Πήρε τη ζωή της στα χέρια της». Είναι μια παράσταση που γίνεται δώρο από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος για τους ακροατές και τις ακροάτριες του Ράδιο Θεσσαλονίκη. Την παράσταση, το κείμενο της παράστασης, υπογράφει ο πολυβραβευμένος Βασίλης Κατσικονούρης. Τη σκηνοθεσία η Φρόσο Λίτρα. Και σήμερα, 50 ακροατές και ακροάτριες, θα απολαύσουμε την παράσταση αυτή λίγο πριν την avant premiere, η οποία είναι αύριο. Εύχομαι να την απολαύσουμε. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε. Βλέπετε συχνά θέατρο? Προσπαθούμε. Όποτε μπορούμε, έχουμε την ευκαιρία. Ράδιο Θεσσαλονίκη, ακούτε? Κάθε μέρα. Μια κουβέντα? Τα καλύτερα, ξέρω εγώ. Η καλύτερη συντροφιά, η καλύτερη παρέα. Σας ευχαριστώ. Είστε υπέροχες και εμείς ευχαριστούμε. Το μικρό σας, Πόπι. Εδώ. Καλώς ήρθατε, κυρίες μου. Ο πολιτισμός είναι γυναικεία υπόθεση? Όχι μόνο, αλλά δυστυχώς δεν ακολουθούν οι άντρες. Πολλές γυναίκες στο θέατρο. Ναι. Ακούτε Ράδιο Θεσσαλονίκη? Βεβαίως ακούμε. Τι θα μας πείτε για το Ράδιο Θεσσαλονίκη, μια κουβέντα? Τα καλά θέλω. Τα άλλα θα τα πούμε μετά. Έχει αμεσότητα, έχει ενημέρωση. Έχει άτομα ωραία, φωνές ωραίες που σε καθυλώνουν και θες να συνεχίσεις να τους ακούς. Το όνομά σας? Δέσποινα. Και η κυρία? Ελένη. Παρέα είστε? Ναι. Γίνετε συχνά είστε στο θέατρο? Ναι. Ναι. Σε όλες εκδηλώσεις γενικώς. Οι άντρες γιατί δεν ακολουθούν? Πηγαίνουν σε άλλα στέκια. Είμαστε τελικά του καλλιτεχνικού. Εμείς. Ακούμε το Ράδιο Θεσσαλονίκη, θέλω να πω. Όχι τώρα πάντοτε, είναι το ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης τελείωσε. Για ενημέρωση, για παρέα. Σας ευχαριστώ. Ποιος σας παρέσυρε, πείτε τα όλα. Ποια σας παρέσυρε? Εγώ παρέσυρα τη σύζυγο. Εξαίρεση ο κύριος. Εγώ είμαι ο φανατικός. Το μικρό σας όνομα? Μπάμπης. Μπάμπης, η εξαίρεση. Εσείς την κυρία ή η κυρία? Όχι, σας? Η κυρία. Η κυρία είναι φανατική. Ακολουθείτε, ε? Φυσικά. Ποιο είναι το επάγγελμά σας? Τώρα είμαι συνταξιούχος καλλιτέχνης, ζωγράφος. Καλώς ήρθατε. Το όνομά σας στο μικρό? Ελένη. Και εσείς? Καλησπέρα. Θεοδώρα. Συγγνώμη. Α, καλώς ήρθατε, Θεοδώρα. Παρέα σας? Παρέα μου η κυρία Βασιλική. Καλώς την κυρία Βασιλική. Να είστε καλά, αυτό που προσφέρετε. Εγώ είπα, θα έρθω γιατί είναι το Ράδιο Θεσσαλονίκη. Το πιστεύεις? Το πιστεύω. Το πιστεύεις. Σε φιλώ. Σε φιλώ. Λοιπόν, σε λίγο θα ανεβούμε πάνω. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε. Ποιος από εσάς ακούει Ράδιο Θεσσαλονίκη? Και οι δύο. Α, και οι δύο. Εσύ είναι στο αυτοκίνητο, σταθερό, και στο σπίτι κατά περίπτωση, αλλά περισσότερο στο αυτοκίνητο είναι. Όταν ακούτε για την κίνηση, τι λέτε? Το έχουμε συνηθίσει πια. Έχει γίνει αφόρητο αυτό, βέβαια. Δηλαδή και σήμερα που κατεβήκαμε για να έρθουμε, ήταν. Είναι ωραίο καστρό, είναι ένα. Το σκέφτεσαι πολύ νωρίτερα πώ θα πα, πού θα πα, ποιο σημείο μπορεί να βρει να παρκάρει κτλ. Είναι αφόρητο. Εύχομαι να περάσετε ωραία στην παράσταση. Ευχαριστούμε για την κόσμο. Να είστε καλά. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε. Είσαστε σαν την Άνοιξη. Καλώς ήρθατε, λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ. Ποια είναι η παρέα σας? Είναι η αδερφή μου και ο άντρας της. Α, πάρα πολύ ωραία. Σας παρέσυραν, κύριε? Σας παρέσυραν, πείτε το. Πείτε. Είμαι θεατρόφιλος όμως, οπότε. Εντάξει. Εντάξει. Οπότε δεν είναι παρέσυραν, σαν παρέα, όλοι μαζί. Καλώς ήρθατε, λοιπόν, και εύχομαι να απολαύσετε την παράσταση. Σε λίγο θα ξεκινήσουμε. Ήρθατε. Εγώ ονομάζομαι Θεοδώρα Καρακιτά και χαίρομαι πάρα πολύ που σας γνωρίζω όλους από κοντά. Χαίρομαι πολύ που βρίσκεστε εδώ. Είναι ένα δώρο, ένα πολύτιμο δώρο από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος για τους ακροατές και τις ακροάτριες του Ράδιο Θεσσαλονίκη. Σημερινή παράσταση. Αύριο θα είναι η πρεμιέρα και σήμερα γίνεται μόνο για εσάς. Βρισκόμαστε στο Φουαγέ, σε έναν χώρο ιδιαίτερο, όπως καταλαβαίνετε γινόμαστε στην ουσία μέρος της σκηνής και ελπίζω να το απολαύσετε. Θέλω επίσης να σας πω δύο λόγια. Το έργο θα το δω και εγώ μαζί με εσάς. Πρόκειται για ένα έργο του Βασίλη Κατσικονούρη. Ένας πολυβραβευμένος συγγραφέας. Θέλω να πούμε ένα ευχαριστώ στον καλλιτεχνικό διευθυντή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, τον κύριο Στέλιο Πελτέκη, που και αυτός είναι μαζί μας.
Ευχαριστούμε πολύ. Χαιρόμαστε να σας έχουμε μαζί μας. Προσπαθώ να κάνω όσο το δυνατόν περισσότερο πράξη το θέατρό σας. Και γι' αυτό προσπαθούμε να είμαστε σε επικοινωνία και σε επαφή, έτσι να γνωρίσετε έναν χώρο για όσους δεν είχατε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε μία παράσταση. Και θεωρώ ότι η παράσταση με το έργο του κ. Κατσικονούρη και τη σκηνοθεσία τη Πρόσωπη τη Λίπα είναι μία πολύ καλή έτσι, πρώτη γνωριμία για όσους έρχονται πρώτη φορά. Καλή απόλαυση από μένα. Αφήσαμε το φαγητό όπως ήταν και τρέξαμε στην πόρτα. Με τα παντοφυλάκια μας, οι δυο μας και η μάνα μου με τον άιλον σπούφο της βαφής ακόμα στα μαλλιά της. Στο ταξί θυμήθηκε να το βγάλει, στο διάλο και εσύ είπε και τον πέταξε έξω από το παράθυρο. Εγώ δεν θυμάμαι αν έκλαιγα, ούτε και τη σκεφτόμουν. Μάλλον θυμάμαι που έβλεπα τον κόσμο στο πεζοδρόμιο να κάνει την κυριακάτικη βόλτα του και έλεγα μέσα μου, μα πώς είναι δυνατόν. Πώς γίνεται να συνεχίζονται όλα κανονικά. Ποτέ δεν σου φαίνονται οι άλλοι πιο ξένοι. Από όταν σε λυγίζει ο πόνος. Σαν να ήταν το τζάμι και ταξί ένας τείχος γυάλινος ανάμεσα και εσύ να τους κοιτάζεις απίσω από βιτρίνα.